Η μάχη του Κιλκής, από την οποία φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια, συμπυκνώνει σε σημαντικό βαθμό την πορεία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα στη διάρκεια της μεγάλης δεκαετίας του 1940, όταν οι εργατικές λαϊκές μάζες εισέβαλαν ορμητικά στο προσκήνιο της ιστορίας, επιδιώκοντας να λάβουν από πρωταγωνιστικό ρόλο. Αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό τις ομοιότητες και τις διαφορές με άλλα καπιταλιστικά κράτη που βρέθηκαν υπό την κατοχή του φασιστικού άξονα. Όλα ξεκίνησαν με την εμπλοκή της Ελλάδας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς του Μεσοπολέμου στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε μόλις 2 δεκαετίες μετά τον πρώτο. Αιτία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και του πρώτου, ήταν οι ανταγωνισμοί των καπιταλιστικών κρατών και των υπεριαλιστικών συμμαχιών κατά προέκταση για το μοίρασμα των αγορών, των πρώτων υλών και των σφαιρών επιρροής. Κοντολογίστηκαν ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, εξίσου άδικος από την πλευρά και των 2 υπεριαλιστικών συμμαχιών που αντιπαρατέθηκαν. Υπήρχε όμως και μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 2 πολέμους. Η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης, του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους που συγκροτήθηκε ως συνέπεια της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, η οποία ξέσπασε και επιβλήθηκε μέσα στις φλόγες του Υπεριαλιστικού Πολέμου. Απόρρια της Οκτωβριανής Επανάστασης ήταν και η πολιτική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος επαναστατική κατεύθυνση, η ίδρυση κομμουνιστικών κομμάτων που ζυμώθηκαν με τα βάσανα των εργατικών λαϊκών δυνάμεων και πρωτοστάτησαν στους αγώνες τους στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης και των κομμουνιστικών κομμάτων, ο πόλεμος ήταν δίκαιος. Αποσκοπούσε στην υπεράσπιση της κοιτίδας της εργατικής εξουσίας, όπου προχωρούσε η οικοδόμηση του σοσιαλισμού και των εργατικών λαϊκών δυνάμεων στα καπιταλιστικά κράτη που οδηγούνταν στο σφαγείο ενός ακόμα υπεριαλιστικού πολέμου. Στην Ελλάδα τώρα, όσο πλησίαζε το ξέσπασμα του πολέμου, η εχώρια καπιταλιστική εξουσία παρέμεινε σταθερή στην παραδοσιακή της συμμαχία με τη Βρετανική Αυτοκρατορία και φρόντιζε να προετοιμαστεί για την επερχόμενη σύγκρουση. Κομμάτι αυτής της προετοιμασίας ήταν και η επιβολή της βασιλικής δικτακτορίας με επικεφαλή στο Μεταξά, που ανέλαβε να ξεπεράσει τις ενδοαστικές αντιθέσεις του Μεσοπολέμου και να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό ταξικό εχθρό και την πρωτοπορία του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εξάλλου ήταν πρόσφατη η πικρή πείρα των καπιταλιστών από τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις και τις εργατικές εξεγέρσεις που συντρόφευσαν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και το δικτακτορικό καθεστώς φρόντισε να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην καταστολή του εργατικού και λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και να σχεδιάσει την οργανωτική διάβρωση του ΚΚΕ. Αξιοποιώντας συνέπειες των συνεχών χτυπημάτων της ασφάλειας, συγκρότησε σε συνεργασία με πρώην στελέχη και μέλη του ΚΚΕ που πέρασαν με τον ταξικό αντίπαλο μια ψεύτικη καθοδήγηση, τη χαφιέδικη προσωρινή διοίκηση, και εξέδωσε ακόμα και πλαστό ριζοσπάστη, σπέρνοντας τη σύγχυση ακόμα και σε όσους κομμουνιστές είχαν μείνει ελεύθεροι. Εντός του συγκεκριμένου διεθνούς και εσωτερικού πλαισίου πραγματοποιήθηκε η επίθεση της φασιστικής Ιταλίας. Μετά την απόκρουσή της, η εγχώρια καπιταλιστική εξουσία επιχείρησε να εξασφαλίσει πρόσθετη βρετανική στρατιωτική βοήθεια και να μετατραπεί η ελληνική επικράτεια σε προκεχωρημένο φυλάκιο αντιπαράθεσης της Βρετανίας με το φασιστικό άξονα. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνέχεια της κρατικής της υπόστασης. Όμως η Μεγάλη Βρετανία ήταν αποφασισμένη να αντιπαρατεθεί με τα στρατεύματα του άξονα στα εδάφη της Βόρειας Αφρικής για μια σειρά από λόγους που ξεφεύγουν από το ενδιαφέρον της σημερινής ομιλίας. Ως αποτέλεσμα, ο ελληνικός στρατός πολέμησε χωρίς να λάβει σημαντικές ενισχύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε πολεμικό υλικό και δεν μπόρεσε να αντέξει τη νέα συνδυασμένη επίθεση Ιταλών και Γερμανών που ενδίγησε στην επιβολή της τριπλής φασιστικής κατοχής και ανατροφοδότησε τις ενδοαστικές αντιπαραθέσεις. Μετά την επιβολή της κατοχής, το κυρίαρχο τμήμα των Ελλήνων καπιταλιστών και των αστών πολιτικών ακολούθησε τα βρετανικά στρατεύματα και το βασιλιά στο Κάιρο, όπου συγκροτήθηκε εξόριστη κυβέρνηση. Πόνταγε στη νίκη της Βρετανίας και των συμμάχων της στον επερχόμενο πόλεμο,
που θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στην εξουσία. Έτσι κι αλλιώς, εξασφαλίζοντας την παράδοση των φυλακισμένων και εξόριστων κομμουνιστών στις αρχές κατοχής, μπορούσε να εκτιμά ότι η εξουσία της δεν θα αμφισβητούταν από τον ταξικό αντίπαλο στη διάρκεια του πολέμου. Μια άλλη μερίδα των Ελλήνων καπιταλιστών και των αστών πολιτικών, όπως και πολύ ανώτατη αξιωματική, συνεργάστηκε με τις αρχές κατοχής και συμμετείχαν στις δοσυλλογικές κυβερνήσεις, ποντάροντας τη νίκη του φασιστικού άξονα, που φάνταζε πιθανή με βάση το συσχετισμό δυνάμεων όπως διαμορφωνόταν την άνοιξη του 1941. Υπήρξε ένα τρίτο τμήμα της αστικής τάξης που παρέμεινε ουδέτερο, περιμένοντας πού θα γύρει η πλάστιγγα του πολέμου, ενώ συνέχισε τις οικονομικές του δοσοληψίες με τις αρχές κατοχής. Ανάμεσα στους καπιταλιστές και στους αστούς πολιτικούς που παρέμειναν στη χώρα, υπήρξαν και ορισμένοι που θέλησαν να ιδρύσουν ολιγομελείς αστικές αντιστασιακές ομάδες, όχι ως μαγιά για ένα μαζικό αντιστασιακό κίνημα με τη συμμετοχή των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, αλλά ως δίκτυα για την πραγματοποίηση σαμποτάζ και τη συγκέντρωση πληροφοριών υπέρ της εξόριστης αστικής κυβέρνησης και των Βρετανών. Η προηγούμενη κατηγοριοποίηση της αστικής τάξης, αν και περιγράφει τις κεντρικές τάσεις που εμφανίστηκαν στο πλαίσιο της, δεν πρέπει να θεωρείται αυστηρή και αμετάβλητη στα χρόνια του πολέμου. Το βέβαιο είναι ότι συνολικά η οικονομικά κυρίαρχη τάξη και η αστή πολιτική άφησαν στην καλύτερη περίπτωση το λαό έρμιο στα σχέδια των κατακτητών, σε συνθήκες μαζικού λοιμού και εκτεταμένων διώξεων και εκτελέσεων, και στη χειρότερη περίπτωση συνεργάστηκαν μαζί του. Την ίδια περίοδο οι ελάχιστοι ελεύθεροι κομμουνιστές και όσοι απέδρασαν από φυλακές και εξορίες συγκάλεσαν τον Ιούλιο του 1941 την Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που αποφάσισε την ανασυγκρότηση του κόμματος και την ίδρυση ενός εθνικοαπολευθερωτικού μετόπου με στόχο την πάλη με όλα τα μέσα για την απελευθέρωση της χώρας. Αυτή η δράκα των αποφασισμένων επαναστατών έθεσε ένα στόχο που έμοιαζε ανεδαφικό στη βάση του διαμορφωμένου συσχετισμού σε μια εποχή που οι σιδερόφρακτες στρατιές του Χίτλερ θεωρούνταν αίτητες. Αλλά ήταν ο μόνος ρεαλιστικός στόχος για τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Σε αυτές τις ιδιαίτερες σκληρές συνθήκες φανέρωσαν τη σημασία της οργανωτικής και ιδεολογικής πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στη βάση των αποφάσεων αυτής της Ολομέλειας ακολούθησε η συγκρότηση του εργατικού ΕΑΜ τον Ιούλιο του 1941 και του ΕΑΜ το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς με τη συμμετοχή του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας και σοσιαλοδημοκρατικών πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων που δεν διέθεταν όμως αξιόλογη οργανωτική δύναμη και πολιτική επιρροή. Το σκληρό χειμώνα του 1941-1942 οι οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ έδωσαν τη μάχη εναντίον της πείνας της πόλης, ενώ κομμουνιστές οργάνωσαν και τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Το Φλεβάρι του 1942 συγκροτήθηκε ο ΕΛΑΣ και οι πρώτοι μαχητές του εμφανίστηκαν στα βουνά της Ελλάδας. Στη διάρκεια της χρονιάς οι αιστείες αντίστασης πολλαπλασιάστηκαν, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο, ενώ εμφανίστηκαν και οι πρώτες απελευθερωμένες περιοχές. Το 1943 πλέον οι αμικές και κομματικές οργανώσεις πολλαπλασιάστηκαν και μαζικοποιήθηκαν. Στο πλάι του ΕΑΜ Ελλάς δρούσαν το ΕΛΑΝ, η ΕΠΟΝ, η ΟΠΛΑ, ενώ στη φιλοεαμική αντιφασιστική στρατιωτική οργάνωση είχε ενταχθεί η πλειοψηφία των στρατευμένων στη Μέση Ανατολή. Παρόμοια ήταν η εικόνα με τις αντιφασιστικές οργανώσεις της αεροπορίας και του ναυτικού. Στη γιγάντωση του κύρους του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, πρωταγωνιστικό ρόλο αναμφίβολα διαδραμάτισε το γεγονός ότι οι κομμουνιστές, προσφέροντας πρωτόγνωρες θυσίες, μπήκαν μπροστάριδες της αντιστασιακής πάλης. Ακόμα συνέβαλε το γεγονός ότι η εμπειρία του πολέμου γκρέμισε τα βασικά επιχειρήματα της αστικής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας των προηγούμενων χρόνων, που παρουσίαζε τους κομμουνιστές ως εχθρούς του έθνους και τις αστικές πολιτικές δυνάμεις ως υπερασπιστές της εθνικής ανεξαρτησίας. Στις συνθήκες της κατοχής, ακόμα και στελέχη του αστικού στρατού, με δεδομένη και τη στάση των αστικών πολιτικών δυνάμεων,
συντάχθηκαν με τον Ελλάς και συμπορεύτηκαν με τον Κουκουέ. Συνολικότερα στις συνθήκες της κατοχής διαταράχθηκαν και οι συμμαχίες της αστικής τάξης με τα μεσαία στρώματα και ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που αντιλήφθηκαν το κάλπικο του αστικού πατριωτισμού και προσέγγισαν το Κουκουέ. Επίσης, νέο κύρος προσέδωσαν στο Κουκουέ και το ΕΑΜ η ηρωική αντίσταση του Σοβιετικού λαού και ειδικότερα οι νίκες του Κόκκινου Στρατού από ένα σημείο και έπειτα. Μετά την νίκη του Κόκκινου Στρατού στο Στάλιγκραντ το Φλεβάρι του 1943 και στο Κούρσκ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, την έναρξη της αντεπίθεσης του Κόκκινου Στρατού και τη συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας, έγινε πλέον φανερή σε όλους η επικείμενη ήττα του φασιστικού άξονα. Στο εσωτερικό μέτωπο στη διάρκεια του 1943 απελευθερώθηκαν εκτεταμένα εδάφη όπου υπό την προστασία του Ελλάς συγκροτήθηκαν λαογέννητοι θεσμοί τοπικής διοίκησης, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης. Αλλά και μέσα στα αστικά κέντρα οι δυνάμεις του Κουκουέ και του ΕΑΜ μπόρεσαν να εμποδίσουν βασικές επιλογές των αρχών κατοχής και των δοσιλογικών κυβερνήσεων. Το Μάρτιο του 1943 οι μεγαλειώδεις απεργίες και διαδηλώσεις ακύρωσαν την επιστράτευση Ελλήνων εργατών που θα μεταφέρονταν στα γερμανικά εργοστάσια. Το ίδιο συνέβη τον Ιούλιο του 1943 με την επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στη Μακεδονία. Και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ οι αρχές κατοχής προσπαθούσαν εναγωνίως να αποσπάσουν στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσουν το ανατολικό μέτωπο και να ανακόψουν την νικηφόρα προέλαση του Κόκκινου Στρατού. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε δεν προβλημάτιζε μόνο τις αρχές κατοχής, αλλά και όλες τις εγχώριες αστικές δυνάμεις που εκτίμησαν ότι μεταπολεμικά θα τεθεί υπό αφισβήτηση η καπιταλιστική εξουσία. Οι φόβοι τους ήταν βάσιμοι. Το Κουκουέ βρισκόταν επικεφαλής ενός μεγαλειώδους αντιστασιακού κινήματος που διέθετε το δικό του στρατό, ενώ στο εσωτερικό του ΕΑΜ δεν υπήρχαν αριθμητικά συγκρίσιμες σοσιαλδημοκρατικές ή άλλες αστικές πολιτικές οργανώσεις που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την πολιτική επιρροή του Κουκουέ. Την ίδια στιγμή ο κρατικός μηχανισμός στο εσωτερικό ήταν παραλιασμένος και σε ορισμένες περιπτώσεις διαβρωμένος από τις δυνάμεις του Κουκουέ και του ΕΑΜ, με αποτέλεσμα η διατήρηση της καπιταλιστικής εξουσίας να στηρίζεται αποκλειστικά στα γερμανικά στρατεύματα που θα αποχωρούσαν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο εξωτερικό η εξόριστη κυβέρνηση δεν διέθετε κανένα πολιτικό κύρος στις σκλαβωμένες εργατικές λαϊκές μάζες, ενώ ακόμα και στο στράτευμα που βρισκόταν κάτω από την άμεση διοίκησή της κυριαρχούσαν οι φιλοεαμικές αντιφασιστικές οργανώσεις που καθοδηγούνταν από στελέχη του Κουκουέ. Αυτές απέτρεπαν τη μετατροπή του στρατεύματος σε ένα σώμα πρετοριανών, ικανό να καταπνίξει την εαμική αντίσταση στην Ελλάδα και να αλλάξει τον πολιτικό και ταξικό σχετισμό δυνάμεων που θα διαμορφωνόταν μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Με λίγα λόγια στην Ελλάδα διαμορφώνονταν συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Οι καπιταλιστές δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν όπως κυβερνούσαν, οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις δεν ήθελαν να κυβερνηθούν όπως κυβερνιόντουσαν και ήταν εξοπλισμένες και συσπηρωμένες γύρω από το Κουκουέ. Κάτω από τις δεδομένες συνθήκες οι εχώριες αστικές δυνάμεις με την καθοριστική συμβολή του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού επιχείρησαν να ξεπεράσουν τις παλιές τους αντιθέσεις ανάμεσα σε φιλοβενιζελικούς και φιλοβασιλικούς, φιλοβρετανούς και φιλογερμανούς και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί με τον βασιλιά σε ένα λυσασμένο αγώνα ζωής ή θανάτου απέναντι στις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Επικεφαλής της τρίτης και τελευταίας δοσιλογικής κυβέρνησης που σχηματίστηκε τον Απρίλιο του 1943 διορίστηκε ο Ιωάννης Γάλλης που έθεσε ως προϋπόθεση για να αναλάβει τα καθήκοντά του την ίδρυση των ταγμάτων ασφαλείας. Στόχος των ταγμάτων που συγκροτήθηκαν το καλοκαίρι του 1943 εις γνώση των Βρετανών πρακτόρων ήταν η ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων στην αντιπαράθεση με το ΕΑΜ Ελλάς και η διαφύλαξη της καπιταλιστικής εξουσίας την επόμενη μέρα του πολέμου. Το επόμενο διάστημα τα τάγματα ασφαλείας θα πρωτοστατούσαν σε καθαριστικές επιχειρήσεις στο πλευρό των Γερμανών
όπως και οι υπόλοιποι εναπομείναντες κατασταλτικοί μηχανισμοί του καπιταλιστικού κράτους, όπως η γενική και η ειδική ασφάλεια, το μηχανοκίνητο της αστυνομίας, οι περίφημοι μπουραντάδες κτλ. Την ίδια περίοδο από το καλοκαίρι του 1943, ο ΕΔΕΣ κήρυξε άτυπη ανακοχή με τις δυνάμεις κατοχής και με τη συμβολή των Βρετανών όξινε την αντιπαράθεση με τον Ελλάς, την ίδια ώρα που ο ΕΔΕΣ Αθήνας συμμετείχε στα τάγματα ασφαλείας. Το 542 Σύνταγμα, ένοπλο σκέλος της κεντρώας ΕΚΑ του Καρτάλη, στράφηκε εναντίον του Ελλάς, προσπαθώντας να διαμορφώσει στη στερεά Ελλάδα μια ζώνη ελέγχου που θα απέτρεπε την κάθοδο του Ελλάς στην Αθήνα. Και όταν αυτός το διέλυσε, τα υπολείμματα του Συντάγματος πέρασαν στην Πάτρα και ενώθηκαν με τα εκεί τάγματα ασφαλείας. Αστικές οργανώσεις όπως ο Εθνικός Στρατός, η ΧΙΡΑΝ, δούσαν με την ανοχή των στρατευμάτων κατοχής και εξοπλίζονταν από τους Βρετανούς για να χτυπήσουν το ΕΑΜ Ελλάς. Η κυβέρνηση του Καΐγου στράφηκε εναντίον της φιλοαμικής αντιφασιστικής στρατιωτικής οργάνωσης και των οργανώσεων σε ναυτικό και αεροπορία. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των στρατευμένων αντιστάθηκε, κλείστηκε στα βρετανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά, οι εκπρόσωποι της εχώριας καπιταλιστικής εξουσίας και οι επιτολείς του βρετανικού υπεριαλισμού γνώριζαν καλά ότι δεν υπήρχαν ακόμα οι αναγκαίες στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί στρατιωτικά ο Ελλάς, αλλά και ο πολιτικός και ταξικός σχετισμός δυνάμεων που διαμορφώθηκε στα χρόνια της κατοχής. Έτσι, η αστική καταστολή εναλλασσόταν με τη διπλωματία, προκειμένου το ΚΚΕ και το ΕΑΜ να αναγνωρίσουν την εξόριστη αστική κυβέρνηση και να συνενέσουν στην επιστροφή της στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Με τις απαράδεκτες συμφωνίες του Λιβάνου το Μάη του 1944 και της Καζέρτας το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αναγνώρισαν την απούσα από την αντίσταση η εξόριστη αστική κυβέρνηση που είχε χάσει κάθε κύρωση εργατικές λαϊκές μάζες και δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας όπως και να μην μπουν οι δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα. Οι αιτίες της υποχώρησης του ΚΚΕ σε συμφωνίες που δεν αντιστοιχούσαν στο διαμορφωμένο σχετισμό δυνάμεων θα πρέπει να αναζητηθούν σε αδυναμίες στη στρατηγική του σε συνδυασμό με ανάλογες αστοχίες και προβλήματα στις επεξεργασίες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, έτσι όπως διαμορφώθηκαν στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Το ΚΚΕ από τη δεκαετία του 1930, λόγω και αδυναμιών του στην ανάλυση της οικονομίας του ελληνικού καπιταλισμού, είχε υιοθετήσει τη στρατηγική της αστικοδημοκρατικής επανάστασης που θα μετεξελισσόταν σε σοσιαλιστική. Βέβαια, σε πρώτη φάση εκτιμούσε ότι η επανάσταση αυτή θα πραγματοποιούταν από την εργατική τάξη και τη φτωχή αγροτιά χωρίς τη συμμαχία τους με την αστική τάξη. Πάνω σε αυτή τη στρατηγική στη συνέχεια να προσποχής δεν ήταν η επιλογή ανάμεσα στην καπιταλιστική και την εργατική εξουσία, αλλά η επιλογή ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και το φασισμό. Ο τελευταίος λογιζόταν ως πιο επιθετική μορφή της καπιταλιστικής εξουσίας και επομένως ως περισσότερο επικίνδυνος για την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΚΚΕ εκτιμούσε ότι σε συνεργασία με τις λεγόμενες αντιφασιστικές πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να κατακτήσει μεταπολεμικά ένα αστικό καθεστώς από το οποίο θα απουσίαζε ο βασιλιάς, οι μηχανισμοί δίωξης του εργατικού, λαϊκού και του κομμουνιστικού κινήματος και το οποίο εφαρμόζοντας κομβικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προς το σοσιαλισμό. Ως αποτέλεσμα, στη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής, η απαράμιλα ηρωική δράση του ΚΚΕ συνέχισε να πατά σε μια στρατηγική που προεξοφλούσε τη συνεργασία με τις λεγόμενες αντιφασιστικές, δημοκρατικές αστικές πολιτικές δυνάμεις και η οποία θα έφτανε ως και τη συγκρότηση κυβέρνησης. Ταυτόχρονα επενεργούσε αρνητικά η ιδεολογικοποίηση εκ μέρους και του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος της εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης σε μια περίοδο
που η τελευταία συμμετείχε στο μεγάλο αντιχιτλερικό συνασπισμό μαζί με καπιταλιστικά κράτη όπως η ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία. Με λίγα λόγια, το ΚΚΕ αναζητούσε μια λύση προς το συμφέρον των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, που δεν θα διατάγασε όμως τη συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τις λεγόμενες αντιφασιστικές αστικές δυνάμεις. Γι' αυτό το 1943 και αργότερα συνέχιζε να προασπίζεται την αντιφασιστική εθνική ενότητα σε μια περίοδο που το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων και οι διεθνοί τους σύμμαχοι προετοίμαζαν τη συντριβή του. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και όσες φορές συγκρούστηκε με τις αστικές δυνάμεις, όπως συνέβη με τον ΕΔΕΣ ή με την ΕΚΑ, αιτία ήταν η παρέκκλησή τους από τον κοινό αντιφασιστικό αγώνα και όχι ο ταξικός προσανατολισμός και οι επιδιώξεις τους. Από την πλευρά τους πάλι οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και οι διεθνοί τους σύμμαχοι δεν είχαν αυταπάτες αναφορικά με το αναπόφευκτο της ταξικής σύγκρουσης και ήταν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε διαδέσιμη δύναμη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Ελλάς, συμπεριλαμβανομένων των ταγμάτων ασφαλείας που εξ αρχής είχαν ιδρυθεί με αυτό το σκοπό, αλλά και άλλων δοσυλλογικών οργανώσεων και συμμοριών που προϋπήρχαν. Η σαφής επιδίωξής τους ήταν η επιστροφή της αστικής κυβέρνησης να συνοδευτεί από την έλλειψη των υπολοιμμάτων του αστικού στρατού και βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων και να σηματοδοτήσει την απαρχή της μεταστροφής με όλα τα μέσα του συσχετισμού δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών, αφού είχαν προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φθορά στον Ελλάς, μετά τον ερχομό των Βρετανών θα αναβαπτίζονταν ως μέλη άλλων αστικών οργανώσεων και θα ενίσχυαν τις ελάχιστες πιστές στην κυβέρνηση στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και τα υπόλοιπα απομεινάρια του καπιταλιστικού κράτους. Στον αγώνα για τη διάσωση της καπιταλιστικής εξουσίας, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις ήταν χρήσιμες και απαραίτητες. Ως αποτέλεσμα, η ταξική πάλη που σοβούσε και διαπερνούσε την πάλη του Ελλάς και στα χρόνια της κατοχής, αλλά συγκαλυπτόταν με έναν τρόπο στις συνθήκες της, έβγαινε πλέον όλο και πιο ανοιχτά στο προσκήνιο. Και έτσι ερχόμαστε στις κινήσεις των ταγμάτων ασφαλείας και των δοσυλλογικών οργανώσεων της παραμονής της απελευθέρωσης και αμέσως μετά από αυτή. Οι επιχειρήσεις που ανέλαβαν τα τάγματα ασφαλείας και οι άλλοι κατασταλτικοί μηχανισμοί του καπιταλιστικού κράτους στις παραμονές της απελευθέρωσης δεν μπορούν να ερμηνευτούν μόνο από τη σκοπιά των περιοτεραιοτήτων των αρχών κατοχής, της θέλησής τους να διασφαλίσουν μια ασφαλή διέξοδο από τη χώρα χωρίς να χτυπηθούν από τον Ελλάς. Αντίθετα, θα πρέπει να ειδωθούν και μέσα από το πρίσμα της προετοιμασίας της επόμενης μέρας. Ενδεικτικά και μόνο, μία μόλις μέρα πριν την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, επιχειρήθηκε καθαριστική επιχείρηση στην Κεσαριανή, που αποτελούσε προπήδιο της αιμικής αντίστασης στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, πρώην υπαρχηγός της ΡΑΝ και διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής της Αθήνας Πιλιοτόπουλος, καλούσε το λαό να μην γιορτάσει την απελευθέρωσή του. Στην Πελοπόννησο, τα τάγματα ασφαλείας, αφού έδωσαν σκληρές μάχες με τον Ελλάς, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την απελευθέρωση μεγάλων πόλεων, μετά από μια σειρά ελιγμών προσπάθησαν να διασωθούν έως τον ερχομό των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την προκλητική στάση των Βρετανών απέναντί τους δεν επιβεβαιώνουν μόνο οι μαρτυρίες των αξιωματικών και των μαχητών του Ελλάς, αλλά και οι καταγραφές των Αμερικάνων πρακτόρων της ΟΟΕΣ εκείνη την εποχή. Ανάλογα, κύλησαν τα πράγματα και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δυνάμεις των ΠΑΟ και ΕΕΣ και άλλες δοσυλλογικές συμμορίες, έπειτα από την αποτυχία του σχεδίου οι Γερμανοί να μεταφέρουν άμεσα τον έλεγχο στους Βρετανούς, πήραν εντολή από τους Βρετανούς να συγκεντρωθούν στο Κιλκίς και να τους αναμένουν, προκειμένου να αναβαπτιστούν ως αντιστασιακές δυνάμεις και να συνεχίσουν το δολοφονικό τους όργιο. Τα όσα ακολούθησαν περιγράφηκαν εκτενώς από τον προηγούμενο ομιλητή. Τι αποδεικνύουν τα γεγονότα της μάχης του Κιλκίς και όλων των άλλων μαχών που έγιναν την ίδια περίοδο πανελλαδικά? Αποδεικνύουν καταρχήν την οξύτητα που είχε λάβει η ταξική πάλι.
ότι τις παραμονές της απελευθέρωσης και αμέσως μετά από αυτή, η εγχώρια καπιταλιστική εξουσία δεν διέθετε δυνάμεις ικανές να αντισταθούν στο εργατικό λαϊκό κίνημα που είχε να μάθει να πολεμά με το όπλο στο χέρι με μπροστάρι το κουκουέ. Ταυτόχρονα αποδεικνύουν ότι η τελική νίκη των εργατικών λαϊκών δυνάμεων προϋπόθεται τη διαμόρφωση μιας επαναστατικής στρατηγικής που θα συνέδεε τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την πάλη για την κατάλυση της καπιταλιστικής εξουσίας, για την κατάκτηση της εργατικής και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Θα μπορούσε να γίνει αυτό τότε, έστω και αν δεν ήταν εξ αρχής σχεδιασμένο, αλλά κάτω από την επίδραση των εξελίξεων στην ταξική πάλη. Παρότι η ιστορία δεν γράφεται με υποθετικά σχήματα, η κατάκτηση της εργατικής εξουσίας προϋπέθεται διαχωρισμό των ιαμικών δυνάμεων από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους των συμμάχων και της κυβέρνησης Παπανδρέου, γεγονός που θα όξινε πολύ περισσότερο την ταξική πάλη. Προϋπέθεται ακόμα αναδιάταξη των συμμαχιών μέσα στο ΕΑΜ Ελλάς σε βάση επαναστατική και μετατροπή των φύτρων εξουσίας, δηλαδή του λαϊκού στρατού, του Ελλάς, της λαϊκής δικαιοσύνης, της λαϊκής τοπικής διοίκησης, σε όργανα επαναστατικής δράσης. Ακόμα έπρεπε να προετοιμαστεί το κόμμα και οι ισχυρές λαϊκές δυνάμεις για την εφαρμογή σχεδίου κατάληψης Αθήνας μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Αυτό σε συνδυασμό με αντίστοιχη δράση και συγκέντρωση δυνάμεων για την κατάληψη των σημαντικότερων αστικών κέντρων της χώρας και των δικτύων μεταφοράς. Το κόμμα μας αποδείχτηκε ιδεολογικά, πολιτικά ανέτοιμο να τροφοδοτήσει τότε τέτοιες εξελίξεις. Παρά τον ηρωισμό του επέμεινε ακόμα και μετά από μάχες όπως του Κιλκής στην προοπτική της δημοκρατικής εξομάλυνσης, αποσυνδέοντας ουσιαστικά τις κινήσεις των συνεργατών των Γερμανών από τις προθέσεις του συνόλου του αστικού πολιτικού φάσματος. Όμως η ιστορική πείρα και της συγκεκριμένης περίοδου φανερώνει ότι η συμμετοχή ενός κομμουνιστικού κόμματος σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης όχι μόνο δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς την εργατική εξουσία, αλλά αναπόδραστα θα σημάνει μακρόχρονη οπισθοχώρηση και βαριές απώλειες για το εργατικό λαϊκό κίνημα. Όπως και ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά εξουσία ταξικά ενδιάμεση του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού. Αυτό δεν το αποδεικνύει μόνο η ελληνική περίπτωση με την τραγική κατάληξη. Αυτό φανερώνει και το παράδειγμα της Γαλλίας που είπαμε νωρίτερα, όπου οι κομμουνιστές συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση, όπου οι πιο σημαντικοί δοσύλλογοι δικάστηκαν, αλλά στο τέλος όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας δεν δημιούργησε καλύτερες προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό, αλλά όταν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και πάλι κατόρθωσαν να σταθεροποιήσουν την καπιταλιστική εξουσία που είχε διαταραχθεί στα χρόνια της κατοχής, τους πέταξαν έξω από την κυβέρνηση. Αν τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν σε συνθήκες μαζικής, ένοπλης στράτευσης των εργατικών λαϊκών μαζών υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και αποσάρθρωσης του καπιταλιστικού κράτους σε συνθήκες κατοχής, ισχύουν πολλαπλά σε συνθήκες αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή οποιασδήποτε πολιτικής μορφής που μπορεί να προσλάβει η καπιταλιστική εξουσία εν όψη ενός νέου γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Η ανάλυση του παρελθόντος, η συνειδητοποίηση των αντικειμενικών καταστάσεων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, του υποκειμενικού παράγοντα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και του ΚΚΕ, δεν δικαιώνουν τη λαθολογία, τη μυρολατρεία, την απογοήτευση, το μηδενισμό που διαδίδουν οπορτουνιστές και άλλοι αποστάτες της ταξικής πάλης. Το κόμμα μας αντίθετα μελετά εδώ και χρόνια με επιμονή την ακριβοπληρωμένη με αίμα εμπειρία του από την υπερκατοντάχρονη πρωτοπορία του στους ταξικούς αγώνες, όχι για να αποδώσει λάθη και ευθύνες, αλλά για να διδαχθεί από αυτή και να προετοιμαστεί για τις σημερινές απαιτήσεις της ταξικής πάλης. Έχουμε ξεκάθαρο ότι λάθη υπήρξαν, αλλά όχι ταξικός συμβιβασμός και προδοσία. Αυτό αποδεικνύουν και σκληρές μάχες όπως του Κιλκής, αλλά και ο Δεκέμβρης του 1944 που ακολούθησε για να αποτρέψει τον αφοπλισμό του Ελλάς
και ο αγώνας του Δούσου Έστη συνέχεια που ακολούθησε βέβαια σε ένα χειρότερο συσχετισμό δυνάμεων. Εξάλλου τα προηγούμενα δεν φανερώνουν μόνο οι υπαρκτές αδυναμίες, αλλά και τις τεράστιες δυνάμεις που περικλεί πάλι των οργανωμένων και εξοπλισμένων εργατικών λαϊκών δυνάμεων και οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν τον οποιοδήποτε αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι μια παράνομη συνάντηση στην κατεχόμενη Αθήνα του Ιούλη του 1941 αποτέλεσε την απαρχή μιας πρωτοφανούς πάλης που απελευθέρωσε τη μεγάλη πλειοψηφία των εδαφών της χώρας και κλόνισε την εγχώρια καπιταλιστική εξουσία με έναν τρόπο που δεν γνώρισε ποτέ από το 1821 έως σήμερα. Γι' αυτό σήμερα μελετώντας την ιστορία εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε για να σταθούμε όρθιοι στους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν κάτω από το βάρος της έντασης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πιθανά μιας νέας διεθνούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλες οι αιτίες που γέννησαν τον υπεριαλιστικό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι εδώ. Οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τις αγορές και τις σφαίρες επιρροής ματώνουν τον πλανήτη με πάνω από 50 ενεργά πολεμικά μέτωπα σε όλο τον κόσμο. Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στα δύο κυριότερα μέτωπα που φανερώνουν τον οξύ ανταγωνισμό ανάμεσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ από τη μια πλευρά με επικεφαλής τη ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους και το υποδιαμόρφωση ευρασιατικό μπλοκ με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα και τους συμμάχους τους. Τότε όπως και σήμερα έχουμε μια οξύ αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Η ελληνική αστική τάξη και σήμερα ποντάρει την κρατική της υπόσταση και τη γεωπολιτική της αναβάθμιση στην όλο και μεγαλύτερη και ενεργότερη συμμετοχή στο ευρωατλαντικό μπλοκ. Οι αμερικανονατοικές βάσεις έχουν γεμίσει τη χώρα και καθιστούν τον ελληνικό λαό στόχο υπεριαλιστικών αντιπίνων. Γι' αυτό η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μία ακόμα εκδήλωση μνήμης. Θεωρούμε ότι η καλύτερη τιμή στους άθλους των εργατικών λαϊκών μαζών τη δεκαετία του 40 είναι να φανούμε άξιοι συνεχιστές της πάλης τους. Η καλύτερη τιμή στους ήρωες του κόμματός μας και στις τάξεις μας είναι να αξιοποιήσουμε τη δική τους πρωτοπόρα δράση και τις θυσίες τους για να προσανατολίσουμε αυτή τη φορά την πάλη ως το τέλος, έως την ταξική απελευθέρωση και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Σας ευχαριστώ.